πάντοτε μετεφόβου και αγάπη και αγέμιση, ανενόχος και ακατακλήτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων, της εκουραγίου σου βασιλείας αξιοθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, στη δόξα να αναθέμονται, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, μην και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων.
Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Με τα πίστευση, να μοιάζει και φόβου Θεού, ισιώ.
Thank you.
δόξης που θα είπεις στην άνθρωπο και η εγκαταλείψη μας που σε ελπίζοντας σε τις ειρήνη τον κόσμο συγχώρησα. Σε εκκλησίες σου, τις ιερεύς, τις άρχους τιμών που προστατεύουν την πατήκο λαό σου. Το ότι πάσα δόξης αγαπή και πάνω για πανέλη το άλλο Χριστή καταβαίνουν έξω του πατρός του πόθου. Εσύ την κόψα την ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα ή και Άγιο του Χριστούς αιώνας των αιώνων. Πάντοτε προπορεύεται του Ιησού Χριστού.
πάντοτε μας κηρύττει και μας καλεί σε μετάνοια, για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε, να προετοιμάσουμε τις ψυχές μας να είναι χωρίς θάμνους και αγκάθια και πέτρες, αλλά να είναι καθαρές, λίες και να μπορούν να δεχθούν το κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Να μπορούν να δεχθούν ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να μας σώσει. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο θεολόγος, εκεί στο τρίτο κεφάλαιό του που διαβάσαμε σήμερα, μας μιλάει και εκείνος περί του Ιωάννου του Προδρόμου, ο οποίος λέει ότι είχε σκοπό του, τον έστειλε ο Θεός για να προετοιμάσει την έλευση του Ιησού Χριστού στον κόσμο, να προετοιμάσει τους ανθρώπους, τις καρδιές των ανθρώπων. Και όταν πλέον οι άνθρωποι τον ερωτούσαν εάν είσαι εσύ ο Μεσσίας, απαντούσε ότι εγώ φωνήκω όντως εν τη ερήμο. Εγώ ήρθα, λέει, να φωνάξω μέσα στην έρημο του κόσμου, μέσα στις αποξενωμένες και απομακρυσμένες καρδιές, ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται εις τον κόσμο για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και από τον θάνατο και από την φθορά. Εγώ, λέει, ήρθα εις τον κόσμο και τώρα χαίρομαι όπου τελειώνω το έργο μου και τελειώνω το σκοπό μου. Και λέγει εκεί έτσι πολύ χαρακτηριστικά ο ίδιος με τα λόγια του και το καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο θεολόγος, ο οποίος ήταν μαθητής του Τιμίου Προδρόμου πριν πάει και να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό, ότι λέγει ο νυμφίος χαίρεται πολύ όταν βλέπει τους ανθρώπους οι οποίοι τον αγαπούν και προσέρχονται εκείνοι στο χάμα του, όχι μόνο για να το ευχηθούν, αλλά για να τον παρασταθούν και να τον παραδώσουν, λέει, στην νύμφη. Και βέβαια αυτά είναι λόγια, έτσι, σε αντιπαραβολή με τον νυμφίο Ιησού Χριστό και με την νύμφη Εκκλησία, ο οποίος Ιησούς Χριστός προσφέρεται στην Εκκλησία, σε όλους εμάς, γιατί εμείς είμαστε η Εκκλησία. Χαίρομαι, λέει το Ευαγγελικό, ότι είμαι ως πρόδρομος, διότι εγώ, λέει, πραγματοποιώ το σκοπό μου και το τελειώνω, εκείνον δι' αυξάνει, εμέ δε ελαττούστε. Έρχεται η ώρα, μου λέει, εγώ να ελαττωθώ, να φύγω, γιατί εκείνος αυξάνει και αυξάνει μέσα στις καρδιές σας και αυξάνει μέσα στην πίστη σας. Αυτός ήταν ο σκοπός, αδελφοί μου, και το έργο του Τιμίου Προδρόμου. Να προετοιμάσει, να είναι πρόδρομος, να προοδεύσει, να προπορευθεί του Ιησού Χριστού, και να ετοιμάσει το Ισραηλινικό γένος, αλλά και όλους εμάς, για την παρουσία του Ιησού Χριστού ανάμεσά μας. Και αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουμε περισσότερο εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι, οι ιεροψάλτες, οι εκκλησιαστικοί σύμβουλοι, οι νεοκόροι, ότι όλοι μας εργαζόμαστε για να αποκαλύπτεται ο Ιησούς Χριστός μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Δεν είναι καλό εμείς να θέτουμε εμπόδιο στη ζωή των άλλων για να προοδεύουν πνευματικά ή να τους δίνουμε τα δικά μας υποκατάστατα της δικής μας γνώσεως ή της δικής μας παρουσίας, ευδυνάμει ή άνευ δυνάμεως μέσα στη ζωή τους, και να δημιουργούμε με τους εγωισμούς μας και με τις απρεπές στάσεις και κινήσεις μας και τα λόγια μας υποκατάστατα μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Εμείς θα πρέπει όμως ο Τίμιος Πρόδρομος να εργαζόμαστε, να προπορευόμαστε για να ανοίγουμε τον δρόμο του Ιησού Χριστού για να μπει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Όπου στεκόμαστε εμπόδιο, εκεί σημαίνει ότι έχουμε ένα θεμονικό έργο. Όπου δημιουργούμε υποκατάστατα ότι εμείς κάτι είμαστε στη ζωή μας και νομίζουμε ότι εμείς θα σώσουμε τους άλλους και όχι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, τότε αυτό το οποίο προσπαθούμε να δώσουμε είναι φαύλο, ή
είναι κακό, είναι δαιμονικό, είναι αποστατικό από την σχέση του Θεού με εμάς και με τους άλλους ανθρώπους. Ο Τίμιος Πρόδρομος εχαίροντα όπου έβλεπε να ακολουθούν τα πλήθη των Ιησού Χριστό, να τον πιστεύουν και να τον αποδέχουν. Και αυτό εμείς πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας. Τα πάντα και εν πάση Χριστός, γιατί αυτός είναι το πλήρωμα και η ζωή μας. Και η Εκκλησία που όρισε τη σημερινή εορτή αμέσως μετά από τη μεγάλη εορτή των Θεοφανίων είναι για να τιμήσουμε όλοι μας το έργο του Τιμίου Προδρόμου και να κατανοήσουμε τον αγώνα του, την θυσία του, την ομολογία του και την μαρτυρία του μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό και κατέχει εξέχουσα θέση μέσα σε αυτή. Έτσι ακριβώς πορεύεται και ο κόσμος μέσα στη ζωή διαχρονικά. Και σήμερα συγκεντρωθήκαμε εμείς εδώ για να τιμήσουμε έναν αδελφό μας, ο οποίος προτίμησε και εκείνος να θυσιαστεί για να μην θυσιαστούν πολλές ανθρώπινες ζωές. Προτίμησε και εκείνος, όπως ο Τίμιος Πρόδρομος, να βλέπει τη ζωή των ανθρώπων και να χαίρεται και να απολέσει τη δική του ζωή για να μπορούν οι άλλοι να ζήσουν οι πολλοί έναντι του ενός. 42 ολόκληρα χρόνια, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Βουλευτά, αγαπητοί μου, καλούμαστε σήμερα διότι εσείς το αγκαλιάσατε και το ευστερμιστήκατε στο Περιφερειακό σας Συμβούλιο μετά από την εισήγηση του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου του κ. Τίμα να συγκεντρωθούμε σε αυτόν τον χώρο και να αποκτήσουμε χώρο τιμής και να μνημονεύσουμε το ονόματός του και να παρακαλέσουμε τον Κύριο της δόξης να τον έχει κοντά του, γιατί αυτός εσπράττησε τη ζωή του, ένας νέος 26 ετών, με όλες τις δυνατότητες που του παρέχει ο κόσμος και η ζωή για να ζήσει, προτίμησε να την απολέσει τη ζωή του, να χάσει δηλαδή την εφήμερη ζωή για να κερδίσει την αιωνιότητά του και να κερδίσει την παρουσία του δίπλα στον χρόνο του Θεού, αλλά και μέσα στις καρδιές όλων μας. Ο Νικόλαος Θεοδόρου είναι για αυτόν τον τόπο πράγματι ένα ορόσημο και μία πραγματική στιγμή του τι μπορεί να πει ένας άνθρωπος για να αναδειχθεί, τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που συγχωρείται για να αναδειχθεί μεγάλος μέσα στη ζωή του και ως πληροφορία, προσφορά και μίμηση για τους άλλους ανθρώπους. Εμείς με πολύ σεβασμό και στην οικογένεια του Επιτρόπους αλλά και σε όλους όσοι παρευρίσκονται σήμερα εδώ προσευχόμαστε ο Κύριος της δόξης να τον έχει δίπλα του, να τον έχει στην αιωνιότητά του και αυτό το οποίο σήμερα μετά από σχετική προετοιμασία πραγματοποιείται είναι για να διαλαλήσει σε όλους μας και μέσα στις καρδιές μας ότι είναι σπουδαίο να θυσιάζεσαι, είναι σπουδαίο να τελειώνεις τη ζωή σου για κάτι σπουδαιότερο και μεγαλύτερο και έναντι των άλλων για να μπορείς να μαρτυρήσεις. Να μαρτυρείς, όπως με την έννοια των μαρτύρων της Εκκλησίας που μαρτύρησαν και ομολόγησαν τα ιδεώδη τους και την πίστη τους και τα ιδανικά τους και τον Ιησού Χριστό και για τους ανθρώπους. Ένας σύγχρονος μάρτυρας είναι και ο Νικόλαος, ο οποίος πράγματι προσέφερε τη ζωή του για να σωθούν πολλές άλλες ψυχές. Παιδιά μικρά από το δημοτικό σχολείο εδώ του Σταυρού των Φαρσάλων κάτοικοι σε αυτόν τον οικισμό για να τον θυμόμαστε όμως και να τον έχουμε ανάμεσά μας ως ορόσημο στη ζωή μας. Να προσευχηθούμε λοιπόν αδελφοί μου όλοι μας για τον κεκοιμημένο αδελφό μας και αυτό το πολύ σπουδαίο το οποίο πραγματοποίησε και μετά σύμφωνα με το πρόγραμμα θα ακολουθήσουμε.
ακολουθήσουμε για να τελειώσει και η σημερινή εκδήλωση και η τιμητική προσφορά στον εγκεκριμένο αδελφό μας. Ο Κύριος Χρόνος να ευλογεί και να αγιάζει όλους σας και εσάς και τις οικογένειές σας και στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες ιδιαίτερες ευχές και να αναπαύει ο Θεός τον εγκεκριμένο αδελφό μας. Ευλογητός η Κύριε δυναξόν με τα δικαιώματα σου, τον Αγίον ο χορός ευρεπηγή της ζωής και θύρας παραδείσου, ευρωκατόν την οδοντία της μετανοίας, ο Απολλωνός πρόφατον εγώ ημί, αναθάρεσε με σωτήν και σώσον με. Διδαξόν με τα δικαιώματά σου, ο Πάνε με εκμειώτων πλάσας με και εικόνη σου θεία τιμήσας, παραβάσιε τον εις δε πάλι με επιστρέψας εις γυναίξης ελήφθη, εις το καθομοίως επανάγαγε ο αρχαίο κάλος αναμορφώσαστε. Σαρίδου δόξη σου ή και στίγματα θέρος θεσμάτων, η κλήρης όντως ο πλάσμα δέσποτα και καθάρις ως ιές βραβεία, χερθήν ποθήνη πατρίδα παράσκουμη, παραδείσου πάλι ποιον πολίτην με. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματα, παράπαζω ο Θεός των δούλων σου και κατάταξον αυτόν εν παραδείσω, όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και η δίκαιη.
υπέρ του συγχωρηθήνα αυτών, παν πλημέλημα εκουσιώντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός, τάξει την ψυχή αυτούν, εν θα είδε και αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών, και άφεση την των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστού το αμανάτο βασιλεί, και θεωρούνται τη σώμεθα. Και η Ιεράνη στα Βοηγία
ελεύθερο.